Όχι, ο Αντρέας δεν είχε καμία ανάμειξη. Κατηγορήθηκε άδικα. Κατηγορήθηκε κάποιος άλλος, αλλά ο Αντρέας τον έκανε το φόνο. Μάρκο, δεν καταλαβαίνω γιατί έφτασε μέχρι εδώ η συζήτηση. Γιατί θέλεις να τα γνωρίσεις όλα αυτά? Καλά που δεν έβγαλα τις κάμερες. Έλα, τι έκανες με τη συνέντευξη? Όλο οκ. Okay. Ωραία. Φρόντισε να δημοσιευτεί αύριο στα site. Όχι, αύριο. Δεν έχω παραπάνω χρόνο. Ναι. Και να την πειράξεις εκεί που πρέπει, όπως είπαμε. Μην το φοβηθείς. Όπα. Λες να πιάσα λαβράκι. Ξυπνάρε! Χαρία, μη χασμουριέσαι. Πρέπει να μπουν στην παραγωγή οι επόμενες παρτίδες της βιοσοφούλας. Ναι ρε φωτάρα, αλλά δεν είναι άδειο ποτέ το χημείο? Όχι, αφού πάντα παραμονεύει ο Σύφης και μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Πώς σας κάνει δηλαδή ο Σύφης τη ζωή δύσκολη? Εμένα μου φωνάζει συνέχεια. Τι, τα ίδια θα λέμε πάλι? Και στην έπαυλη, όλο μαγειρεύει η Γίνα. Ναι, μπράβο. Και εμένα με έχει κουράσει ρε φίλε η ανατροφή σου. Κακά τα ψέματα παιδιά, είναι δύσκολο να μεγαλώνεις έναν ανιψιό. Ειδικά όταν πηγαίνει μυστικά, σε κριτικά γλέντια, με περίεργη παρέα. Έγινε ρε Σιφάκο, με ποιον δηλαδή σου να ψες? Τι έγινε ρε θείε, δεν μας έφυγε ακόμα αυτό το χούι με την ανάκριση? Δεν φεύγει το άτιμο εύκολα ρε Σιφάκλα, για πίταση να σε καμαρώσω. Να πιντήσω ρε θείε, έτσι κι αλλιώς δεν έχω τίποτα να κρύψω, ούτε φοβάμαι κανέναν. Οχ, την πατήσαμε, δεν πρέπει να του πει. Αφού θες τόσο πολύ να μάθεις που ήμουνα χθες και με ποιον, ευχαρίστως να σου πω. Το βλέπω να ξέσπα εμφύλιος. Λοιπόν θείε, για να σου φύγει περιέργεια, στο γλέντι πήγαμε... Με τα στιβάνια σου και τα σαρίκια σου, σαν κάθε γνήσιος κριτικός που σέβεται τον εαυτό του, Ζαχαρία. Ναι, φορούσες και σαρίκι, τι χρώμα ήταν, λευκό ή μαύρο, γιατί ξέσπατε το κάτω. Τα πια με τα σαρίκια, με τα πάρω εδώ, κάτι βρωμάει. Τι αυτά που λες, δεν βρωμάει. Α, ρε Σύφη, τι. Ξέχασα να σου πω, είναι μια παραγγελία που ξέχασα να σου την αναφέρω. Τι παραγγελία, ρε Φωτανό, γιες. Έλα με το κύκλο, με την κυμολία. Ο γιες, ο γιες. Άρε Φώτη, άρε Φώτη. Έχω να σου δώκω μια πληροφορία. Γι' αυτό πάσα τον κάβουρα. Τον άκουσα χθες και μιλούσε με τον Ατσαλάκη. Ναι. Κάτι κανονίσανε. Ναι. Μάλλον μαζί θα πήγανε στο κριτικό γλέντι. Ναι. Στο λέω, μωρέ, μην το ρωτάς το παιδί και νομίζω ότι το περνάς από ανάκριση. Ναι. Ναι. Να. Και το πήρα από τα μούτρα, τώρα μου το λες. Γιατί με ρωτάς για τον Αντρέα και για τον Ιταλό? Από περιέργεια. Δηλαδή, όχι μόνο από περιέργεια. Όπως θα ξέρεις, ο Αντρέας έχει ένα μεγάλο ποσοστό στη Σόφο. Και εγώ συνεργάζομαι με τη Σόφο, οπότε θα ήθελα να ξέρω αν στο μέλλον θα έχω κάποια νομικά εμπόδια. Ο Αντρέας είναι μια ξεχασμένη ιστορία. Και από νομική άποψη, το θέμα με το φόνο θεωρείται λήξαν. Το θέμα μας τώρα είναι η Ρενάτα. Τη Ρενάτα τη θαυμάζω. Γι' αυτό που είναι. Και μην ανησυχείς, θα την προσέχω όσο περισσότερο μπορώ. Εγώ δεν θέλω να ανακατεύομαι στα προσωπικά σας, άλλωστε δεν είναι δική μου δουλειά. Αλλά αυτό ακριβώς περίμενα να ακούσω. Ότι θα την προσέχεις. Λοιπόν, σε αφήνω τώρα. Καλή συνέχεια. Επίσης. Κάτι ετοιμάζει η σταθά του με τη συνέντευξη, αλλά τι. Να σου πω, πού είναι αυτή? Έχει πάει τουαλέτα. Κοπάνες κάνει η κοπελιά σε σημείο αηδίας. Μα ραντεβού έχει να της πεις με το Ταμείο Ανεργίας. Καλά έγραψα πάλι, ε. Έτσι θα μιλάει αυτή από εδώ και πέρα. Ωραία, να δω τι άλλο θα μας βρει εδώ μέσα. Ο Μάρκος πού είναι? Έχει πεταχτεί σε μία δουλειά, τον χρειάζεστε κάτι? Για θέματα της Biosoft, τι άλλο? Τι άλλο? Κάποιος χάνει, παίξε. Τώρα εμείς είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Αντί να συνεχίσουμε την κουβέντα, να συζητάμε δηλαδή για το τι τρέχει μεταξύ μας, παίζουμε τάβλη. Σοβαρότατοι είμαστε, γιατί αποφεύγουμε μια πολύ επικίνδυνη συζήτηση. Τι είναι το επικίνδυνο, μωρέ, να δούμε τι έχουμε μεταξύ μας? Ναι, και κακώς έκανα που ρώτησα. Αφού δεν ξέρουμε τι έχουμε. Έχουμε αυτό που έχουμε, δεν φτάνει. Εντάξει, καλά είναι, δεν λέω, αλλά. Οπότε γιατί να το σκαλίζουμε? Λες αν το σκαλίζουμε, ότι το σοβαρεύουμε περισσότερο, Δες το Μίμη που το σοβάρεψε, τι περνάει. Έχεις δίκιο, καλύτερα τα πει. Πάρτε το, εγώ παίζω. Εξάρες. Πες μου, ρε Λατάνια, το έκανες το τεστ? Σίγα μην το έκανα. Πες μου, ρε Λατάνια, πιο δυνατά, δεν σ' ακούω. Κάτι έχω πάθει με το άγχος και δεν ακούω καλά. Θα του πω την αλήθεια.
Κοίταξε να δεις, Μιμή. Θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Ας το κατάλαβα. Θα γίνω πατέρας, ε. Θα κάνω και δύο-τρεις δουλειές για να μεγαλώσω το παιδί μας. Σιγά, δηλαδή, σιγά, τέτοια μύρλα, ούτε ο Ξανθόπουλος. Ε, πες μου τότε, Λατανιά, τι έδειξε το τεστ. Πάρε και δες μόνος σου. Δεν μπορώ, Λατανιά, τρέμουν τα χέρια μου. Δες τα, δες τα, δες τα. Και η όρασή μου κάτι έχει πάθει. Κάτι έχει πάθει από το άγχος. Πες μου εσύ καλύτερα. Δεν θέλεις να δεις μόνος σου. Όχι, σου λέω, πες μου εσύ. Μια χαρά με βολεύει αυτό. Ωραία, λοιπόν, αφού δεν μπορείς να δεις καλά, διάβασε τα χείλη μου. Θα γίνεις πατέρας. Όχι. Γαϊδούρη. Το πρόβλημα είναι ότι έτσι και μάθει ο Ζούβας ότι ήσουν με τη Φέη, θα βάλει φωτιά στην αποθήκη και θα μας κάψει και εμένα και τον Ζαχαρία σαν τα ποντίκια. Φώτη, τώρα σε έχασα τελείως. Τι σχέση έχετε εσύ και ο Ζαχαρίας? Δόκι μου, εγώ και ο Ζαχαρίας σε είδαμε χθες να φεύγεις με τη Φέη, αλλά δεν του το είπαμε, το κρύψαμε. Και πολύ καλά κάνατε. Αυτό σας έλειπε να με κουτσομπολεύετε. Φώτη, όπως το είπα και στο θείο, θα το πω και σε σένα. Κουμάντο στη ζωή μου κάνω εγώ. Εάν δεν λείπα σε εμάς, λυπήσου τουλάχιστον το θείο σου. Τίποτα δεν θα πάθει με ροχοντρόπετσος. Κάνεις μεγάλο λάθος για το θείο σου. Εχθές κάτι του είπε η Σίλβια και έπεσε ξερός. Ναι, περνάει μια ευαίσθητη φάση τελευταία. Έπεσε ξερός. Αλήθεια. Ε, τι ψέματα θα σου πω. Άντε καλά, αφού έπεσε ξερός, μην του το πω και το συγχύσω. Είναι και μεγάλος άνθρωπος. Τι έγινε, ρε? Ποιος είναι μεγάλος άνθρωπος? Ο Ζάχος. Ο Ζάχος. Έκανε ένα λάθος σε μια παρτίδα της OUYES. Oh, no! OUYES. Το έμαθε ο Ηλιάδης, έγινε έξαλλος, αλλά δεν θα πούμε τίποτα του Ζάχου που είναι μεγάλος άνθρωπος και πάθει τίποτα. Πας καλά. Καλά, μπράβο, μπράβο και στους δύο δηλαδή. Εγώ σας είχα για το Μάρια, αλλά τελικά είμαι πολύ περήφανος για σας. Wonderful. Beautiful. Λόκο, 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 λόκο. Πανούλα μου, χρειάζομαι βρε τη βοήθειά σου. Θέλω να ανεβάσω στο λογαριασμό μου στα social media κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ναι, και θέλω να συμπληρώσω μια λεζάντα από κάτω που να λέει New interview coming soon, που θα πει νέα συνέντευξη προσεχώς. Α, και σε τι θες να ανεβάσεις? Τώρα, δεν ξέρω να σου πω. Θες να είναι, ας πούμε, μια φωτογραφία από το παρελθόν, θες να είναι ένα στάτους, θες να είναι ένα τραγούδι. Πάντως, πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό για τους followers μου, οι οποίοι αυξάνονται με ταχύτητα φωτός. Μπράβο, ρε κοπέλα μου. Είμαι χαρούμενη για σένα. Δηλαδή, να σου πω, εσύ τώρα είσαι στα Ρούμπα. Στα Ρούμπα. Ναι, ακούγεται έτσι λίγο δεύτερο. Είμαι το πρόσωπο της εταιρείας BioSofo που έχει, πώς να το πω τώρα, έτσι όπως το λένε στην Αμερική, star quality. Όχι, και στη Γαλλική δεν έτσι το λέμε εμείς, βέβαια. Κοπέλα μου, είμαι πολύ περήφανη για σένα. Να σε ρωτήσω τώρα, δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι 1000%, δηλαδή, είσαι σίγουρη ότι η συνέντευξη που έδωσες πήγε καλά? Καταπληκτικά πήγε. Συγγνώμη. Εσύ γιατί ανησυχείς? Τι? Δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Ωραία μου, δεν το είπα γι' αυτό. Α, ωραία. Λοιπόν, έλα βοήθησέ με να ανεβάσω κάτι γιατί δεν έχω έμπνευση. Έλα ρε φιλενάδα, πρέπει να μαγειρέψω. Αυτό είναι Βάνο. Αυτό είναι Βάνο, μπράβο. Ρε, θα σε πάρω στο βίντεο, ναι. Θα σε πάρω βίντεο να μαγειρεύεις. Αυτό. Και θα ανεβάσω από κάτω την εξής λεζάντα. Γυναίκα όμορφη και δημιουργική μαγειρεύει. Όχι μάλλον γιατί πρέπει να μαγειρέψει, αλλά γιατί είναι ίδια δημιουργική. Ε? Δηλαδή, φιλενάδα, θα πάρεις εμένα τώρα στο δικό σου το λογαριασμό, ε? Όχι ρε, τα χέρια σου θα πάρω και μετά θα κολλήσω εγώ τη μούρη μου από πάνω. Πάμε στην κουζινά. Είμαι ευτυχισμένος, αλλά και προβληματισμένος. Ναι, αλλά όχι τώρα, Θοδωρή μου, παίζουμε. Παιχνίδι το θεωρείς εσύ αυτό? Όλο χάνω. Λέγε ρε, πώς περάσατε? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Περπατήσαμε όλο το κολονάκι. Και δεν πιαστήκαν τα πόδια σας στην ανηφοριά? Όχι, το πήγαμε σιγά σιγά. Άσε που κάθε τόσο ξαποσταίναμε και στις βιτρίνες. Καλά, Μπεάτα, έχει φοβερό γούστο. Φοβερό γούστο, και εδώ μπαίνει ο προβληματισμός μου.
Και πολύ ακριβό γούστο. Εντάξει, Πρεθοδόρη μου, στο κολονάκι την πήγε στη γυναίκα. Λογικό είναι να πέσει στο μάτι σε ακριβά πράγματα. Ναι, αλλά αυτήν στο μάτι έπεφτε μόνο στα ακριβά τα πράγματα. Ας πούμε για παράδειγμα, μαγαζί με τσάντες. Φούλη βιτρινά τσάντες, αυτή έβλεπε μόνο την πιο ακριβή τσάντα. Έτσι είναι, Θόδωρα. Φούλη ο κόσμος από ωραίους άντρες, αυτή βρήκε μόνο εσένα όμως, γιατί είσαι ο καλύτερος. Σωστό κι αυτό. Άντε, άντε, Παγκασάκο. Στην τελική δεν σου είπε να την αγοράσει κιόλας, μόνο την είδε. Ναι, αλλά ξέρεις τι φοβάμαι. Μήπως σήμερα τη στάμπαρε. Και αύριο μεθαύριο μου ζητήσει να την αγοράσω. Αυτό είναι το άσχημο. Και μετά θα τη χάσω εγώ αυτή τη γυναίκα. Και τη θέλω πολύ αυτή τη γυναίκα. Είναι σκέτο δηλητήριο. Εξάρεση ήταν. Ναι, μωρό, τώρα. Αμάντια, δηλαδή, αμάντια. Δεν μου δίνετε καμία σημασία, Θα πάω να αλλάξω και μετά θα πάω να τα πω στο Λεωνίδα και τη Φλωρέτα. Αυτοί ελπίζω να μην παίζουν τάβλη. Άντε, γεια. Λοιπόν, έτσι ξαναφέρει εξάρεση θα γίνει πανικό, το λέω, Ρίξε. Ναι, σου λέω. Περισσότερο μιλάγαμε για τον Αντρέα παρά για τη Ρενάτα. Τι τον νοιάζει τώρα τον Μάρκο για τον Αντρέα? Έλατε. Θέλει, λέει, να είναι σίγουρος ότι δεν θα έχει νομικά μπλεξίματα στην εταιρεία. Πώς έφτασε η κουβέντα μέχρι εκεί, μέχρι τον Αντρέα, ούτε κι εγώ κατάλαβα. Πάντως, εμένα μου φάνηκε καλός άνθρωπος και μου έδωσε το λόγο του ότι θα προσέχει τη Ρενάτα. Για να δούμε. Μακάρι. Γιατί μπορεί να μην είναι τώρα πια ζευγάρι με το γιο μου, αλλά εγώ τη νοιάζομαι σαν κόρη μου. Το τελευταίο πράγμα που θέλω είναι να τη δω πληγωμένη. Αχ, βρε Λεωνίδα μου, εσύ έχεις πολύ μεγάλη καρδιά. Αλλά εγώ άλλο φοβάμαι. Φοβάμαι μήπως ο Αχιλλέας όλα αυτά τα περί νέας αρχής θα κάνει γιατί θέλει να πικάρει τη Ρενάτα. Μπα, δεν νομίζω. Φαίνεται ευτυχισμένος με την Εβίτα. Φαίνεται. Είναι. Δεν ξέρεις κάθε άνθρωπος μετά από ένα μεγάλο χωρισμό πώς λειτουργεί. Μπορεί ο εγωισμός του να θέλει να τον κάνει να πληγώσει τον άλλον άνθρωπο, να τον φέρει σε δύσκολη θέση. Κοίτα, ο Αχιλλέας έχει πολλά κακά, αλλά δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Το ελπίζω. Εντάξει, ναι. Θα το κανονίσουμε. Ναι, κάτι ιδιαίτερο και όμορφο. Ωραία. Θα σε πάρω εγώ αργότερα. Έλα, μιλάμε, γεια. Τα συμβόλαια που μου ζήτησες. Ρενάτα, πρέπει να μιλήσουμε και για κάτι άλλο, εκτός από τα συμβόλαια. Τα έξοδα των μεταφορών, ναι. Θα το κανονίσω. Όχι, όχι. Δεν εννοώ αυτό. Πες μου, τι πράγμα. Το διαζύγιο μας. Α, ναι, είναι και αυτό. Πώς το σκέφτεσαι, δηλαδή. Θα βάλεις ένα δικό σου δικηγόρο. Δεν χρειάζεται να βρω άλλο δικηγόρο. Συνεχίζουμε με το δικό σου. Εξάλλου δεν έχουμε κάποια αντιπαλότητα μεταξύ μας. Ωραία. Χαίρομαι που το βλέπεις έτσι. Έτσι είναι. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι, ούτε διεκδικώ κάτι από σένα. Το τελευταίο πράγμα που θέλω είναι να καταλογίζουμε πράγματα ο ένας τον άλλον. Συμφωνώ. Ούτε εγώ το θέλω αυτό. Οπότε όλα θα γίνουν ήρεμα και πολιτισμένα. Το διαζύγιο θα βγει κοινή συνενέση. Στην περίπτωσή μας δεν υπάρχει καλός και κακός. Απλία συμφωνία χαρακτήρων. Ακριβώς αυτό που είπες. Απλία συμφωνία χαρακτήρων. Ωραία, λοιπόν. Θα κλείσω ένα ραντεβού και θα πάμε μαζί στο γραφείο του δικηγόρου. Οκ, όταν το κανονίσεις μου λες. Χρειάζεσαι! Μιμή μου, αγόρι μου, σύνελθε! Σύνελθε, Μιμάκο, είσαι καλά! Σύνελθε, αγόρι μου! Αμάν! Τον ξεκανά! Τι είναι αυτό, μην τολμήσεις να μου πεις ούτε καλημέρα, κομμένα όλα μαζί σου. Οχ, αυτόν το άφησε αυτή που φαντάζομαι. Μιμή, τι έπαθε, ρε! Δεν έχω ιδέα, εγώ έτσι τον βρήκα σοριασμένο. Ναι, θα του λείπει ο ίδιος, ρε! Το είχα πάθει και εγώ μια φορά και τα βλάσκα κάτω όταν έκανα ένα φεκάρι δίαιτα. Τι λες, μωρέ, όταν έκανε δίαιτα, σου άφησε ο σίδηρος σημείωμα. Τι, άφησε και σημείωμα ο δράστης. Τι λέει, Δεν μπορώ να σου πω, αυτά είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Και εσύ γιατί τα διάβασε τα προσωπικά δεδομένα. Μιμάκο, έλα, χωρί μου, τι σου κάνανε. Τώρα σιγά με θυμάται αυτό έχει πάθει αμνησία. Μιμάκο, εγώ ποιο είμαι, με ξέρει. Είσαι με τα καλά σου ζαχαρία, φύγει από εδώ. Ρε Σύφη, τι σφαλιά είναι αυτή που μου δώσε τρεφού, είσαι ακόμα ταυτή μου. Ρε Μιμάκο μου, εγώ για καλό το έκανα για να συνέλθει. Πιο καλό, ρε, άλλη φορά το με βρει λιπόθυμο, δώσε μου από αυτά τα τρίπνα. Πιο να πεθάνω με την ησυχία μου. Τι σφαλιά, ρε, σε πείραξε, αν διαβάσει αυτό το χαρτί. Οχ, τι είναι αυτό. Διαβάσε το μωσέ, ρε Σύφη. Εγώ κάτι που έχω πάθει με την όρασή μου και δεν ακούω καλά, δεν βλέπω τίποτα. Μην τολμήσει να μου πει ούτε καλημέρα, κομμένα όλα μαζί σου. Πώς διαβάζεις έτσι, ρε Σύφη. Ρε Μιμή. Μιμάκο! Μιμάκο!
Λοιπόν, έλα με την ευκαιρία, κοίτα να μαθαίνεις κι εσύ. Μπορεί αύριο μεθαύριο να θες να φτιάξεις ένα κέικ στον άντρα σου. Και γιατί ας υποθάσαι. Έλα ντε, φεύγω καθόλου από εδώ μέσα. Κοίτα με ρε, κάτασπρη με, που το ήλιος δεν με βλέπει. Τέλος πάντων, μπορεί να πάτε εσείς κάπου διακοπές ρε παιδί μου και εκεί να έχει μια κουζίνα. Να μην ξέρεις να φτιάξεις ένα κέικ καρότο. Καλά ε, αυτό ακούγεται πάρα πολύ πρωτοποριακό. Κέικ καρότο, εύκολο. Βαθμός δυσκολίας, μηδέν, τόσο εύκολο. Έλα, αρχίζω, ξεκίνα, τράβα βίντεο. Τι λες καλέ, θα κάνω πρώτα εγώ εισαγωγή στους φανς μου. Περίμενε. 3, 2, 1, πάμε. Καλημέρα αγαπημένοι μου φανς. Λοιπόν, σήμερα θα μαγειρέψουμε. Γιατί μια επιτυχημένη και ευτυχισμένη επιχειρηματίας, όπως είμαι εγώ, εκτός από το καλλίγραμμο σώμα που διαθέτει, το αλαβάστρινο δέρμα και το τσαχπίνικο το βλέμμα, πρέπει να είναι και δημιουργική στην κουζίνα. Άχι για να ευχαριστήσετε τον άντρα σας, αυτές είναι σεξιστικές τοποθετήσεις. Αλλά γιατί η μαγειρική είναι τέχνη. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε ένα κέικ καρότου. Θα χρειαστούμε ένα κέικ και ένα καρότο. Τι λες καλέ τρελάθηκες, δεν σου δω τη συνταγή. Όπως με, ναι, όπως με ειδοποιούν από το κοντρόλ, μάλλον, όπως με ειδοποιεί εδώ πέρα η βοηθός μου, το κέικ θα το φτιάξουμε εμείς καλέ. Δεν θα το αγοράσουμε. Λοιπόν, πάω στα υλικά. 300 γραμμάρια αλεύρι. Wow. Τι είναι το wow? Για όλες τις χρήσεις. Τι για όλα, για μία χρήση το θέλουμε εμείς να το φτιάξουμε το κέικ. Τίποτα. Θα πάτε στο μπακάλι και θα του πείτε θέλω αλεύρι για κέικ και αυτός θα σας δώσει. Προχωράω στα επόμενα υλικά. 300 γραμμάρια ζάχαρη, αναρωτιέμαι το λίγο. Μπορούμε άραγε να φτιάξουμε τη συνταγή αντί για ζάχαρη να βάλουμε στέβια. Μπορούμε. Μπορούμε γιατί εσύ αγαπημένη μου follower που έχεις τα περιτά κιλά, μπορείς να φτιάξεις το κέικ και αντί για 300 γραμμάρια ζάχαρη να βάλεις 300 γραμμάρια στέβια, γιατί το θέλεις πολύ γλυκό, ή 150 γραμμάρια στέβια, γιατί το θέλεις μέτρη, ή καθόλου στέβια, γιατί το θέλεις πολλά βαρύ και όχι. Τι λες, ρε Σίλβια, καφέ θα φτιάξουμε ή κέικ? Γιατί πετάγεσαι εσύ συνέχεια, βοηθέ, μη με διακόπτεις. Λοιπόν, επανέρχομαι. Παίρνουμε 5 καρότα και αφαιρούμε τα κουκούτσια. Καλέ, δεν έχουν κουκούτσια. Ναι, μόλις με ειδοποίησαν από το κοντρόλ ότι τα καρότα δεν έχουν κουκούτσια. Αυτό το ξέρουν και τα 8χρονα. Άντε καλέ, πλάκα έκανα εδώ για να σπάσει ο διαδικτυακός σου πάγος με τους φανς μου. Βέβαια. Λοιπόν, συνεχίζω. Προφερμένουμε. Μάλιστα. Τίποτα. Εδώ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, θα κάνουμε λίγο τζόκινγκ για να προθερμανθούμε. Το κέικ που φτιάχνουμε είναι διαιτητικό, χωρίς λιπαρά. Λοιπόν, πάμε και... Αλήθεια τώρα ρε, θα ανεβάσεις αυτό το βίντεο ρε, ζήλη θα γίνεις. Φυσικά καλέ. Διαμαντίες πληρώνω. Ήρθες επιτέλους. Θέλω να σου πω. Τι έγινε? Κάτι τρέχει με τη Φέη και κάποιον δημοσιογράφο. Την άκουσα να μιλάει στο τηλέφωνο για τη συνέντευξη της Σίλβιας. Του έλεγε ότι πρέπει να την πειράξει τη συνέντευξη όσο περισσότερο γίνεται με βάση κάποιες οδηγίες που του έδωσε αυτή. Γιατί να κάνει κάτι τέτοιο στη Σίλβια? Πότε βγαίνει η συνέντευξη, ξέρεις? Αύριο. Λες να προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα? Θα δω. Ρενάτα! Και ό,τι χρειαστείτε μου λέτε, έτσι. Φεύγω, πρέπει να πάω στο επιμελητήριο. Να έρθω να σε πάρω όταν τελειώσεις. Όχι, ευχαριστώ, δεν χρειάζεται. Καλά, το βράδυ μία βόλτα όμως δεν θα μου την αρνηθείς. Δεν θα την αρνηθώ. Παίρνω από το σπίτι και αν... Αν αλλάξεις γνώμη, θα μου τηλεφωνήσεις. Στο υπόσχομαι, δεν θα αλλάξω γνώμη. Τελική ζαριά. Έλα, μωρέ, έλα. Μαγνήτη έχει μέσα, έγινε ο εξάρες, έχει 4, 6, 5, 6. Θα θέλεις να έχει μαγνήτη μέσα, ε! Τι είναι ρε, γιατί είσαι εδώ πέρα, γιατί δεν είσαι στη δουλειά? Μου δώσαν άδεια για τη λιποθύμηση. Τι? Πήγες στο γιατρό? Τι να πω ρε παιδιά, αφού ξέρω τι διάγνωση θα μου δώσει. Μόλις τη δείτε και μόνοι σας. Κοίτα ρε. Κάτσε λίγο, κάτσε. Κάτσε, κάτσε.
Μην τολμήσεις να μου πεις ούτε καλημέρα. Κομμένα όλα μαζί σου. Λατάνια. Μου είπε η Λατάνια ότι περιμένουμε παιδί. Και εκεί λιποθύμησα. Και μετά αυτή θύμωσε και μου άφησε αυτό το γράμμα. Πείτε μου, ρε παιδιά. Πείτε μου, είχα άδικο, πείτε μου. Δεν είναι και το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο να λες στο αγόρι σου μπορεί να περιμένετε παιδί και να αντιδράει έτσι όπως αντέδρασες εσύ. Συγγνώμη κιόλας, αλλά και εγώ στη θέση της το ίδιο άσχημα θα ένιωθα. Δες, τι θες να κάνει τώρα, με πατέρα από τη χαρά του. Του ήρθε κάπως όλο αυτό με το παιδί, ειδικά στη φάση που είναι. Πες τα ρε Βλάση, πες τα. Εδώ έρχεται τέλος του μήνα και δεν ξέρω αν θα πληρώσω το κινητό μου. Πάντα μου το κόβουνε. Βρε, μπες λίγο στη θέση της Λατάνιας. Να νομίζει ότι περιμένει παιδί. Να στο λέει και εσύ αντί να τη στηρίξεις να σε βλέπει να λιποθυμάς. Όχι, δεν είμαι καλά. Όχι, δεν είμαι καλά, Μαρίνα. Πήγαινε καμιά βόλτα σαν μας μόνος να μιλήσουμε γιατί τον βλέπω να λιποθυμάει πάλι. Καλά, καλά, πάω για περπάτημα και ίσως ερχόμενοι να φέρω και μερικά σουβλάκια να τσιμπήσουμε. Τώρα μιλά σωστά. Τώρα. Καλή βόλτα. Λίγε, ρε. Έκανες αυτό που σου είπα. Κατά γράμμα. Τη έδωσα το τεστ και τη είπα να το κάνει. Και? Τι και, μου είπε ότι είναι έγκυος. Εκεί λιποθύμησα. Την πατήσαμε Βλάση. Είναι έγκυος. Στη φάση που βρισκόμαστε δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Παρά μόνο μία. Πάρτε τηλέφωνο να τη μιλήσω. Και θα τη πει. Σταμάτα, ρε, ξέρω εγώ θα τη πω. Τι κάνω αυτό ο σιδέσμο τόσο καιρό, τζάμπα. Έλα, πέρα εδώ. Τι θέλεις, Μίμη? Βλάση, εσύ είσαι. Εσένα έβαλε να με πάρεις τηλέφωνο. Τόσο δηλός είναι που δεν μπορούσε να με πάρει ο ίδιος. Ακόμα τέζα είναι. Μάλιστα, μάλιστα. Τι να κάνω, να έρθω από εκεί. Αποκλείεται, ξέχασέ το. Άντε καλά. Με πήρε τηλέφωνο Βλάσης και μου είπε να πάω από εκεί να μιλήσουμε για το Μίμη. Τι να κάνω? Έφυγες, έφυγες. Άμα θέλουμε να μάθουμε κάτι για το δικό μας, από τον κολλητό του θα το μάθουμε. Ναι! Καλέ, ναι, είναι εγγύηση ο κολλητός, λέμε. Και η δουλειά? Ποια δουλειά, καλέ, τώρα. Θα σε καλύψω εγώ. Άλλωστε, σχολάμε σε λίγο. Έλα. Τέλεια, ευχαριστώ. Να σου πω, και αν με στριμώξουν για την εγκυμοσύνη, τι να κάνω? Δες πώς πάνε τα πράγματα. Και αν δεις ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, πες την αλήθεια. Άντε καλά. Ψτ, θα τα κλείσεις εσύ αυτά να φύγω. Ναι, ναι. Άντε, γεια. Ευχαριστώ. Ρε παιδιά, δεν λέω ωραίο πράγμα οι σχέσεις και οι ερώτες, αλλά δεν σας κρύβω ότι έναν προβληματισμό τον έχω. Σιγά μην δεν τον είχες. Για λέγε. Να, σκέφτομαι τελικά ότι οι έρωτες και οι σχέσεις έχουν κόστος. Ψυχικό? Όχι, ρε, οικονομικό. Νατανάτα. Κάτσε, Θοδωρή, θα μας τρελάνεις. Τόσο καιρό γκρίνιαζες ότι δεν έχεις σχέση, ότι είσαι μόνος σου. Σαν την καλαμιά στον κάμπο. Και τώρα λοιπόν που πας να κάνεις μια καινούρια σχέση, σκέφτεσαι τόσο πεζά πράγματα. Τι να κάνω, δεν μπορώ να το πολεμήσω. Έτσι είναι το μυαλό μου. Το μυαλό μου δουλεύει οικονομικά. Και σκέφτομαι λοιπόν, μήπως δεν έχω το ανάλογο budget για σχέσεις και έρωτες. Κοίτα, κακομοίρη μου, μην κάνεις τίποτα τσιπιές και καταλάβει η γυναίκα τι καρμίρης είσαι, γιατί θα σε παρατήσει και θα μείνεις μόνος μια ζωή. Μόνος μου μια ζωή δεν θα μείνω, έχω και εσένα, μαζί θα γεράσουμε. Λεωνίδα, τι λέει? Βλακίες λέει, τι να πει, ρε. Δεν χρειάζεται να καταξοδευτείς, απλά να σε λίγο κυμπάρεις. Όχι, όχι, μη τι λες αυτή τη λέξη, δεν μπορώ να την ακούω, κυμπάρεις. Να την κεράσεις ένα ποτάκι, να την πας σε ένα σινεμά. Να την πας σε ένα ταβερνάκι για φαγητό. Σουβλάκι στο χέρι δεν μετράει. Ρε παλιό τσιφούτι. Όπα. Αυτή είναι. Και τι λέει, τι λέει? Λέει ότι πέρασε πάρα πολύ ωραία μαζί μου στη βόλτα και θέλει να την επαναλάβουμε. Αυτά είναι, αυτά είναι. Θα σου πω, για πες. Μέχρι που το προχωρήσατε. Δεν σου είπα, μέχρι το κολονάκι πήγαμε. Άλλο λέει ο Λεωνίδας, ρε Θοδωρή. Τι? Κάνα φυλάκι, έπεσε. Ναι, έπεσε, έπεσε. Χειροφύλημα. Γιατί δεν τη φύλαγες και στο κούτελο να δεις αν έχει πυρετό? Ναι, αλλά φίλε μου, ένιωσα όταν τη φίλησα στο χέρι το ρίγος που διαπέρασε όλο της το σώμα. Και επίσης δεν ήθελα από την πρώτη στιγμή να με περάσει για λιγούρι. Αυτό είναι ή κάτι άλλο? Είναι και κάτι άλλο. Τι άλλο, ρε, για λέγε. Λεωνίδα, χτυπήσαμε φλέβα. Λέγε, ρε, τι συμβαίνει? Ένα, ρε, παιδιά, μετά από τόσα χρόνια που είμαι μόνος μου, φοβάμαι μήπως τα κάνω όλα λάθος, μήπως το έχω ξεχάσει τελικά το σπορ. Ρε χαζούλη, αυτό είναι σαν το ποδήλατο. Άμα το μάθεις, δεν το ξεχνάς ποτέ. Ναι, αλλά άμα το ποδήλατο το έχεις αφημένο κάπου πολλά χρόνια, μπορεί να σκουριάσει και να μην δουλεύει. Να το ξεσκουριάσεις λοιπόν. Τώρα είναι η ευκαιρία. Να σου πω, κόψτε αυτά περί εξόδων, διότι καμία γυναίκα δεν ερωτεύτηκε ποτέ τσιγκούνι άντρα. Καμία. Τ' ακούς? Τ' ακούω να λες. Γεια σου, ζωγραφιά. Η Φέη είναι μέσα, θέλω να της μιλήσω. Ναι, στο γραφείο της. Ευχαριστώ. Δεν μου λες,
Πολύ συχνά δεν πάει στο γραφείο της Φέης αυτός. Σύπας. Βρε καλό στο Σύφη. Τι είναι Σύφη, πώς από εδώ? Ναι, Σύφη μου, τι έγινε, μου έφερε τον κατάλογο με τα νέα προϊόντα. Τι λες, Φέη, πας καλά. Βλέπεις να κρατάει κανένα κατάλογο με προϊόντα? Όλα, ναι, δεν κρατάει κατάλογο με προϊόντα. Τότε, γιατί ήρθες, Σύφη μου? Εγώ ήρθα για τις κρέμες. Α, για τις κρέμες ήρθα, ορίστε. Ναι, για τις κρέμες ήρθε, Φέη. Τι έπαθες ξαφνικά, τι είναι αυτά? Τι έγινε, πουλάκι μου, γιατί τι πιάσεις σαν το χταπόδι? Δεν το πιστεύω. Είμαι έξαλλη, Δαμιανέ. Γιατί? Δεν το πιστεύω, δεν βρίσκω το χαρτί αυτό που μου τύπωσες χθες από το λογιστήριο. Πού είναι? Κάπου εκεί θα είναι. Αποκλείται να σηκώθηκε και να πήγε, να βγάλε φτερά και να πέταξε. Δεν είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό, Δαμιανέ. Με αυτή τη νέα καθαρίστρια, συνέχεια όποτε αφήνω χαρτί πάνω στο γραφείο μου, το παίρνει και το πετάει στα σκουπίδια. Έχει ξαναγίνει. Ναι. Είναι σοβαρό. Αυτό σου λέω κι εγώ, γι' αυτό πετάξω στο λογιστήριο να μου το ξανατυπώσει, βρε Δαμιανέ μου. Παίρνω αμέσως τηλέφωνο τη Λατάνια. Όχι, όχι, ποια Λατάνια τώρα είναι δυνατόν? Η Λατάνια, αν πάει στο λογιστήριο, θα πιάσει την κουβέντα με την Ελπίδα, θα το φέρει το χαρτί το βράδυ. Πήγαινε εσύ, σε παρακαλώ, πουλάκι μου, έλα. Δίκιο έχεις. Τέλος πάντων, πάω. Λοιπόν, θέλετε να σας φέρω τίποτα, κανένα καφεδάκι, κανένα αυτό? Όχι, δεν θέλετε. Τέλος πάντων, πάω. Συγγνώμη, τι έγινε μόλις τώρα, γιατί μου έκανες νοήματα? Γιατί δεν ήθελα να πεις κάτι σε σχέση με τη χθεσινή μας έξοδο μπροστά στο Δαμιανό? Ναι. Εγώ σου έφερα τα δείγματα από τις νέες μας κρέμες για να πεις τη γνώμη σου και δεν κατάλαβα, δεν το λύσαμε αυτό. Είπαμε ότι δεν κάναμε τίποτα κακό χθες. Αυτό πάντως που τα βλέπεις όλα τόσο φυσικά και αθώα, ε! Θέλω όμως να σε ευχαριστήσω σχετικά με χθες. Πέρασα υπέροχα. Γέλασα με την ψυχή μου και έχω πάρα πολύ καιρό έτσι να περάσω ωραία και να ξεχάσω τις έγνοιες μου. Ωραία. Άρα θα το επαναλάβω οπωσδήποτε. Οπότε τι έγινε? Το έχω, Σύφη. Το έχω. Είναι. Έλα μωρέ τελικανή και πιάσαμε απ' τη μέση. Να πιούμε, να μεθύσουμε και να γεννούμε φέση. Έλα, έλα και να γεννούμε φέση. Κάμω ρε Φέη, επιτέλους χαλάρας μου. Οπα. Sorry, μην παρεξηγηθώ στο μάγουλο που πήγα να σε φιλήσω. Λατανιά, μην τον παρεξηγείς. Δεν είναι εύκολο αυτό που άκουσα, θα γίνει πατέρας. Εντάξει, του ήρθε κάπως απότομο. Μπα, και έπρεπε να λιποθυμήσει. Εντάξει, υπάρχουν διαφορετικές αντιδράσεις. Άλλος θα κλάψει, άλλος θα γελάσει. Άλλος θα πάρει τα μάξι, θα πάει στο Σούνιο να πάρει καθαρό αέρα. Άλλοι λιποθυμάνε. Θα το συνειδητοποιήσει και θα είναι όλα καλά μετά. Αυτό που τον υποστηρίζει μετά από όλα αυτά που σου έκανε με τη Μίκα πραγματικά με ξεπερνά. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε. Όλοι το παθαίνουμε αυτό. Είναι επιπόλαιος, παραδέξου το. Ο Μίμης είναι πολύ πιο όριμος από όσο τον ήξερα. Με έκανες και γέλασα. Μην γελάς. Σ' αγαπάει, βρε. Σ' αγαπάει. Απλά είπαμε, του ήρθε απότομο. Άστο λίγο καιρό να το χωνέψει, να το συνειδητοποιήσει και μετά θα δείτε τι θα κάνετε. Δεν ξέρω, είμαι πληγωμένη. Να σου πω, το βράδυ θα κανονίσω να είμαι με τη Μαρίνα στο σπίτι να μιλήσουμε και θα φροντίσω να είναι εκεί και ο Μίμης. Θα περάσεις? Δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντως, πιο τσιγκούνι άνθρωπο από το Θοδωρή δεν έχω ξαναδεί. Έκανα μεγάλο αγώνα ο Θοδωράς να επιβιώσει. Οι δυσκολίες της ζωής τον έκαναν έτσι, μην νομίζεις. Δηλαδή λες ότι δεν είναι θέμα χαρακτήρα? Εντάξει, είναι ένας συνδυασμός και των δύο. Πάντως από την ώρα που έστειλε αυτό το μήνυμα, πήρε τα πάνω του και τη σταμάτησε τη Μυρλά. για να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Ποιο πράγμα, πώς θα πάει? Καλώς τον. Τίποτα, μωρέ, εδώ πέρα λέγαμε για τον Θόδωρα και βάζαμε στοιχήματα τι θα υπερισχύσει τελικά, η τσιγκουνιά του ή η ανάγκη του για ζευγάρωμα. Η τσιγκουνιά του, χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν σε αδικό. Όχι, ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να σας ζητήσω μία χάρη. Σκεφτήκαμε με την Εβίτα να έρθουμε σήμερα το βράδυ εδώ να ράξουμε μπροστά στο τζάκι, να πιούμε κανένα κρασάκι. Της άρεσε πάρα πολύ ο χώρος εδώ. Ναι, τι, να έρθετε, τι το συζητάς? Να σας φτιάξω κι εγώ κάτι να τσιμπήσετε. Αλήθεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάω να αλλάξω και θα έρθουμε το βράδυ. Okay. Άντε. Πολύ περίεργη δεν είναι η Φέη σήμερα? Α, καλά, στο έτσι είναι από το πρωί. Άσε που μιλάει με 15 σύλλαβο. Ναι, όλα τα είχαμε. Η Φέη ποιήτρια μας έλειπε. Δεν μου λες, ο Σύφης την ήθελε? Για δουλειά. Ήθελε να της δείξει τις νέες κρέμες, φαντάζομαι. Τώρα όμως έφυγε, είναι μόνη της μέσα. Εσύ δεν θα πας στο γραφείο σου? Στο γραφείο. Παπαπαπαπα. Μπάφιασαμε στο γραφείο. Εδώ θέλω να κάτσω λίγο. Τι, δεν δικαιούμαι λίγο χρόνο με το κορίτσι μου? Με δικαιούσε, αλλά το κορίτσι σου έχει δουλειά στον υπολογιστή της. Ναι, και εγώ δεν θα ενοχλήσω εδώ. Ήσυχα, ήσυχα. Θα κάτσω στην καρεκλίτσα μου. Θα σε κοιτάζω μόνο. Κορίτσι μου, εσύ. Όπα, παιδιά! Το έχω, ε! Τέτοιο ζευγάρι επί τη γης δεν έχει ξαναγίνει. Μοσχοβολούν οι λεμονιές και ανθίζουν οι κρίνοι. Καλά, ε! Ναι. Γιανό,
Νόμπελ! Καλή σας νύχτα, φίλοι μου, και πάντα ερωτευμένοι. Και στο κατάρτι του ζευδά να είσαστε δεμένοι. Καληνύχτα σας! Καληνύχτα. Αϊντάιντα. Τρία, δύο, ένα, πάμε! Αγαπητοί μου followers, ειδού το αποτέλεσμα της σημερινής μέρας. Κέικ καρότου, υγιεινό, χωρίς πολλές θερμίδες, που τονώνει τον οργανισμό και ανανεώνει τη σεξουαλική ζωή. Τι λες μωρέ παράγωσες! Γιατί όποιος τρώει, ξανατρώει. Βέβαια, εάν δώσετε κέικ καρότου στον ή στην σύντροφό σας, θα του ανέβει η λίπητο. Καροτσεκαρισμένο αυτό σας το λέω, έχω στοιχεία. Λοιπόν, όποιος από τους follower, ή μάλλον όχι, ο χιλιοστός follower που θα κάνει σχόλιο κάτω από το βιντεάκι αυτό, θα πάρει δώρο αυτό το κέικ. Να σου πω, δεν ξεθεώθηκα εγώ εδώ πέρα να φτιάξω το κέικ και κάθεσαι και το παρουσιάζεις και το έχεις φτιάξει μόνη σου και παίρνεις και τα εύσημα και να το δώσεις τώρα στο χιλιοστό σου followers. Μα γιατί βρεις η αγάπη μου, αφού πρέπει να τους δώσω κάτι. Να σου πω κάτι ρε Σιβανούλα, τίποτα. Πρέπει εσύ τώρα να μπεις στην παραγωγή, να ενταχθείς. Γιατί σε λίγο εγώ θα αρχίσω να κάνω giveaway. Τι είναι αυτό το away? Διαγωνισμούς, έτσι ανεβάζεις τους followers σου. Βέβαια, τη μια μέρα ας πούμε τους δίνεις, κάνεις νουμε, 300 μανιταρόπιτες, το δίνεις, την άλλη μέρα κάνουν νουμε 25 βαζάκια τουρσί σπαράγια. Τι λες ρε, και ποιος θα τα φτιάξει αυτά εγώ? Τι είμαι, ο κέτερης? Τίποτα, εγώ δυο χέρια έχω. Εσύ κέτερη, θα σε βοηθήσω, εγώ θα είμαι μαζί σου, που θα είμαι. Σοβαρά, α, αλήθεια, ρε πως θα με βοηθήσεις, θα παίρνεις πόσες έτσι μπροστά στις μανιταρόπιτες, τέρμα, εγώ ξέρω να το, δεν κάνω καβαγουέι. Τι έγινε κοριτσιά, κάτι για μανιταρόπιτες, ακούσαμε. Όχι, μανιταρόπιτες είναι αύριο, σήμερα έχουμε το κέικ. Ωρε, παπάτσικο φαίνεται. Πίσω, πίσω, αυτό το κέικ δεν είναι για σας. Και για ποιον είναι τότε, μπισκοτίνα μου? Έλα εδώ ρε, μην ξεσυνερίζεστε, πάρτε το κέικ, εγώ το φτιάξα, εγώ αποφασίζω ποιος θα το φάει. Όρμας το κέικ, Φώτη! Κάτσε εδώ ρε, λικό σκυλό! Τι λες εσύ μωρή, πες να μου δώσεις λίγο κέικ που πεινάσα. Πίσω λιγούρια! Το κέικ είναι για τον νικητή του διαγωνισμού μου στο giveaway. Ωραία, να παίξουμε κι εμείς αυτό το διαγωνισμό giveaway, να κερδίσουμε. Εγώ fake διαγωνισμούς δεν καμνώ. Λοιπόν, αφήστε την παιδιά, θα σας δώσω εγώ καλύτερα καλούδια, έχω φτιάξει άλλα να φάτε. Άντε ρε Μανώλα, στρώσε τραπέζι γιατί μας έχει φτάσει το στομάχι στην πλάτη. Και πού σε, απόψε θα μείνουμε μαζί σας μετά από τόσο καιρό. Αλήθεια το λες μισκοτάκο μου, άντε επιτέλους καλέ, σας έφαγε αυτή η βιοσόφο. Ωραία, απόψε θα είμαστε όλο δική σας. Ναι, καλά εντάξει. Βανούλα, έχουμε πάρα πολύ καιρό δηλαδή να φάμε τσά ζευγάρια. Βγάλε εκεί πέρα μια σαμπάνια να γιορτάσουμε και την ανέλυξή μου στα social media. Και μετά βρε, τι σας έχουμε εμείς, special πράγματα. Άρε, μπράβο ρε γυναίκες, έτσι, φτιάξτε μας. Λοιπόν, εμείς πάμε μέσα, εσείς τρώνετε εδώ, να χάψουμε κάτι και μετά... Μετά! Μετά! Τι θα κάνουμε μετά? Α, παίξουμε μπίριμπα. Α, ωραία! Χαρτιά, δηλαδή τόσο καιρό έχουμε τους δούμε και αυτοί λένε ότι θα παίξουμε χαρτιά. Εριστικά και τις συγκούνες που τους χρειάζονται. Καλά, ε. Ας μην είχα εγώ να ασχοληθώ με την καριέρα μου στα social και θα δεις τι θα γινότανε. Παντάφλα! Τέλος πάντων, να σου πω, το χέρι το βγάλω ρε εγώ για επιδόρπιο. Όχι. Σας έχω φτιάξει όλα τα καλά. Ωχ ρε Φλωρέτα, δεν ήταν ανάγκη, θα μπορούσαμε να παραγγείλουμε και delivery. Το ίδιο είναι το delivery με τα δικά μου τα φαγητά. Δεν σας έχω κάνει χορτόπιτα, σας έχω κάνει ριζότο, μάγρια μανιτάρια. Τι είσαι εσύ, πότε πρόλαβες και τα κάνεις όλα αυτά? Α, εγώ είμαι πάρα πολύ γρήγορη στην κουζίνα. Καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε Φλωρέτα μου. Αχιλλέα μου! Τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή, ρε! Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Ένα ήμουνα στο σπίτι και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν ξέρω αν το έχεις πάθει ποτέ αυτό. Και λέω, δεν πάω από τα παιδιά να περάσω μια ευχάριστη βραδιά με αγαπημένους φίλους. Πάρα πολύ ωραία, καλά έκανες. Σπίτι είναι ο πατέρας, μάντε πήγαινε. Ναι. Όχι, ρε, καλύτερα να κάτσω εδώ, να σε δω. Έχουμε τόσο καιρό να τα πούμε.
Να σου πω και τα νέα μου. Α, δεν ξέρω αν στο πάλι, δεν με ενδιαφέρουν τα νέα σου, Θεοδόρη μου. Δεν σε ενδιαφέρουν γιατί νομίζεις ότι θα πλήξεις, ε. Όμως η δική μου ζωή είναι γεμάτη ανατροπές, αγγελέα μου. Για να σου πω. Γνώρισα τον έρωτα. Αλήθεια. Ναι. Συγχαρητήρια, συγκλονίστηκα τώρα. Κάθε καλό σου εύχομαι, άντε, καληνύχτα. Ευχαριστώ, αγόρι μου, ευχαριστώ πολύ. Αχιλλέα, ο έρωτας τον αλλάζει τον άνθρωπο. Εσύ για ποια ετοιμάζεις τραπέζι, έχει αλλάξει και σένα ο έρωτας, άτιμε, ε! Γατάκι είσαι, Θοδωράκι μου, γατάκι! Αλλά δεν έχω καθόλου χρόνο για κουβέντες, εντάξει. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Πάντως, να σου πω την αλήθεια, τα πάντα στη ζωή είναι το timing. Στη ζωή και στον έρωτα. Να, πάρε παράδειγμα εμάς τους δυο τώρα, ε! Βρήκαμε το σωστό θηλυκό την κατάλληλη ώρα και έχουμε αλλάξει. Έλεος, ρε Θοδωρή, δηλαδή! Θα μαδιάσει τη γωνιά καμιά φορά! Γιατί βολάζεις, ρε, τι είσαι, αγρικός, ε! Τελικά δεν τους αλλάζει όλους ο έρωτας. Ήρθα κι η πίτσερα. Ρενάτα, τι όμορφη που είσαι! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πω, πω, άλογο, μαύρο άλογο. Πω, έχουμε φέρει πίτσα, θα φας. Αχ, ναι, μου τρύπησε η αλήθεια είναι τη μύτη, αλλά δεν προλαβαίνω, έχω κανονίσει. Κάτσε, λοιπόν, ένα κομματάκι να τσιμπήσεις. Όχι, όχι, βιάζομαι, συγγνώμη. Θα περάσω λίγο από τη Φλωρέτα, είναι σπίτι. Την είδα, πήγαινε κάτι πράγματα στο τζάκι. Ωραία, πάω εκεί. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ναι, ναι. Ναι, και εσύ να περάσεις όμορφα. Γεια, γεια. Ρε, πώς έχει μεγαλώσει. Στο τζαμάνι γυναίκα είναι. Έχω ένα δίλημα. Με τι ξεκινάμε? Special ή Μαργαρίτα? Μήπως να περιμένουμε το Μίμη, δεν είναι σωστό. Τι λες, μωρέ, άμα κάνει μισή ώρα να έρθει αυτός, θα τη φάμε κρύα. Δίκιο έχεις. Ας φάμε ένα κομμάτι. Απ' τη Special. Εννοείται. Λοιπόν, guys, κοιτάξτε πώς θα παίξουμε. Εσείς οι δύο ζευγάρι και εγώ με το Φώτη μου. Oh, no, no, guys. No, no. Όχι, όχι. Εσύ θα παίξεις με το Ζούβα και εγώ θα παίξω με το Φώτη. Όχι, μπορούμε να κάνουμε το άλλο. Θα παίξουμε εμείς οι δύο και ο Φώτης με το Ζούβα. Γιατί να είμαι εγώ με το Ζούβα, να πάει εσύ με το Ζούβα, πάω με τη Σίλβια. Γιατί ρε Κάις θα θέλει κανένας να παίξει μαζί μου? Γιατί κλέβεις! Α, πάει, εγώ κλεβώ. Εσείς, κυρία μου, τις προάλλες δεν είχατε να ανάσω κάτω από το τραπέζι, το ξεχάσατε? Καλέ, εγώ μια φορά το έκανα και εσύ μετά μου το χτυπάς κάθε τόσο. Ναι, αλλά μην το θυμόμαστε. Σταμάτα εσύ, ξανθόψηρα. Μην πω ότι σε είδα να σημαδεύεις την τράπουλα. Έτο, έτο. Έτο, μωρή, σε μαλώσεις ένα. Τελικά, ο μόνος που παίζει τίμια εδώ μέσα είμαι εγώ, αυτό βλέπω. Λοιπόν, παιδιά, τρεις κλέφτες και ένας τίμιος δεν μπορούμε να κάνουμε παιχνίδι. Δηλαδή, τι παιχνίδι θα είναι αυτό? Εγώ πάντως το Φώτη δεν το θέλω για ζευγάρι. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Ορίστε. Ναι. Να σας πω κάτι, ορίστε. Θα βάλουμε γκλήρο. Αυτό είναι λύση. Και ο πιο άτυχος θα πάρει για ζευγάρι το Φώτη. Αυτό ήταν. Εγώ δεν παίζω άλλο. Όχι να βρω και το μελά μου πάνω επειδή παίζω τίμια. Εμαράζωσα τώρα. Κάτσε ρε φωταρά. Βάνα, πεινάω, στρώσε. Τώρα μου στρωτσόκα. Βρε, άντε πήγαινε να βάλεις κανένα φαΐ, μη σε πιάσω από το μαλλί. Τα φάγαμε όλα, δεν έμεινε τίποτα. Α, την ακούς? Έτοιμη σε βλέπω για την ουρά του ΟΑΕΔ. Δαμιανέ μου, σε παρακαλώ, πήγαινε τζίτσε με ρού, διότι προκαλείς μου αρνητικά vibes. Δηλαδή δεν μπορώ που πάνω φτιών της και λες μου ένας γρουσούζης. Να, την άκουσες, με είπε γρουσούζη. Έλα βρε αγάπη μου τώρα, μη χαλιέσαι. Πάω εγώ να σου φτιάξω μια μακαρονάδα στα γλυκά. Ναι, αυτή με τα μανιτάρια που μου αρέσει. Τελειώσαν τα μανιτάρια. Ντομάτες έχει? Έχει, έχει. Το θράσο σου τούτουρα. Έλα τώρα, αφήστε τα αυτά. Μέχρι να γίνει μακαρονάδα δεν παίζουμε ζευγάρι και παίζει ο πισκοτάκος μου. Γιατί δεν παίζει ο πισκοτάκος? Γιατί είμαι τίμιος. Τι? Τι εννοείς, δεν ξέρεις να κλέβεις? Απαπαπαπα, δεν κλέβεις τα χαρτιά? Ένα γράμμα ζω. Α, εμένα μου λες. Λοιπόν, κάτσε από εκεί. Άντε, κάντε μια ώρα. Ας τα τώρα. Λοιπόν, κάνε παιχνίδι. Όψε. Καλησπέρα. Ρενάτα. Μου είπε ο Βλάσης ότι είναι η Φλωρέτα εδώ. Εδώ ήτανε, αλλά έφυγε. Από ό,τι βλέπω εγώ δεν σου κάνω, ε. Καλύτερα να πηγαίνω, ετοιμάζεις και δείπνω. Και εσύ ετοιμάζεσαι για βόλτα. Ναι. Καλά να περάσετε. Μιλήσαμε με τον δικηγόρο μου. Μου είπε ότι αύριο το απόγευμα θα είμαι στο γραφείο του. Ωραία, πες μου ώρα και θα είμαι εκεί. Μπορούμε να πάμε μαζί? Όχι, θα πάω μόνη μου. Κανόνισε την ώρα και μου τη λες αύριο στο γραφείο. Καληνύχτα.
Τόσο γρήγορα τα ξεχάσεις όλα. Μάκη, ξύπνα, πέσεις. Κάτσετε, να σκεφτόμεν. Τι είναι αυτό? Σαν να γιατί σου μοιάζει. Είχες μπαλαντέρ τόση ώρα και δεν τον κατέβαζες, τώρα σου ήρθε. Περίμενα την κατάλληλη στιγμή, τι δέρετε μη. Ναι. Τι, κολλάει πουθενά, σου κάνει τίποτα? Αλλά έχει προοπτική. Προοπτική. Έλα ρε φιλενά να παίξω τσικικί με το κινητό. Απλά βρε παιδί μου τίποτα εκεί. Το όπως πήγε στα social για να έρθεις με το κέικ. Καλά πάρα πολύ καλά. Μισό λεπτό. Ναι. Άντε πες δε μάνα μου, εχρονίσαμε. Ναι. Ναι, μισό. Και τι καταλαβαίνετε τώρα που παίζετε μεταξύ σας, αφού δεν μπορείτε να κλέψετε το ένα στον άλλον? Αγάπη μου, θα φας εδώ, να στα αφήσω. Όχι τώρα, όχι, δεν το καλά το παιχνίδι, χωρέντα. Άστε εκεί. Καλά δεν ντρέπεστε λιγάκι? Τι είναι αυτά εδώ, καλά! Φάνα! Καλέ, δύο διάγειες στην ομοπλάτη μου! Πώς ρεθήκε, ρε Παναγία μου! Καλά, άκυρον το παιχνίδι! Κλέφτησα! Ενώ εσείς πάτε πίσω, Έσχος, Μάκη! Ντροπή! Εγώ φταίω που παίζω μέσα στους απατεώνες! Χριστός και Παναγία! Καλά, εγώ πώς δεν πήρα χαμπάρι τόση ώρα! Γι' αυτό, μάνα μου, σου είπαμε εσέναν ότι δεν κάνεις για τούτες τις δουλειές. Άφησε μας εμάς που είμαστε επαγγελματίες. Πάει καλά που δεν είναι εδώ και η Φέη να σου γράψει μια μαντινάδα για την εντυμότητά σου. Τι να γράψει η Φέη? Α, καλέ, δεν το ξέρατε? Ναι, βέβαια, έχει βρει καινούριο χόμπι τώρα. Γράφει μαντινάδες. Τι έκανα, λέει, τι λέτε τώρα, ρε! Τι είπες, Αχιλέα? Αν τα ξέχασες όλα τόσο γρήγορα. Όχι ότι με ενοχλεί. Απλά ρώτησα. Απορώ. Απορείς με μένα? Με τον εαυτό σου, εντάξει, Δεν σε καταλαβαίνω. Με ρωτάς αν τα ξέχασα όλα τόσο γρήγορα. Να σου θυμίσω ότι έχει σχέση με μια άλλη γυναίκα. Καλησπέρα, Ρενάτα. Καλησπέρα. Μου είπε ο Βλάσιος ότι θα είσαι εδώ και ήρθα να σε πάρω. Ναι, φεύγουμε. Όχι. Δεν χρειάζεται. Μάρκο, περιμένω την Εβίτα. Γιατί δεν κάθεστε να φάμε όλοι μαζί παρέα? Σαν ζευγάρια. Τι είπες ρε για την κακατσούρα να πούμε και τις ματινάδες? Λέγε, γιατί θα πω στη ζωγράφα τι κάνεις τα βράδια που κοιμάστε χωριστά. Δαμιανέ, τι κάνεις τα βράδια που κοιμόμαστε χωριστά? Σε νιώθω πολύ κοντά μου. Θέλω να σε νοιάζομαι και θα περιμένω για όσο χρειαστεί. Αποκαταστάθηκαν κι αυτοί. Τελικά σε όλους λύνουμε τα προβλήματα, το δικό μας το θέμα όμως παραμένει, Ναι, τα φτιάξαμε. Τι! Καλά σας είδα εγώ χτες. Πες τα όλα σου, Μπλουλού, τα φτιάξατε με το Βλάση. Συμπαλή η πατσαβουρόπιτα που είναι μουρλιά. Α, μια που πεις πατσαβουρόπιτα. Η Θέη, ρε. Τι, πώς θα πας? Ξυπνήσε, λέω, ρε, έλα. Θα αρχίσαμε τα μοκριτά. Να δω πώς θα τους ξυπνήσουμε τώρα. Το προφίλ της Σίλβιας καταραίει. Μάρκο μου, συγγνώμη. Ό,τι γράφτηκε εδώ πέρα σε αυτό το περιοδικό δεν έχει υποθεί από μένα. Πάνω στην ώρα ήρθες, Μάρκο μου. Είχα μια πολύ δυσάρεστη κουβέντα με τον Δαμιανό και μέσωσες. Όχι τώρα έρχεται η δυσάρεστη κουβέντα. Δεν σε καταλαβαίνω, τι εννοείς?